Ως γνωρίζετε, επί 4 χρόνια έκανα αυτές τις δικές μου συναντήσεις για να θέλετε να βοηθήσω το έργο που αφορά ζητήματα του τόπου μας, διότι έτσι έμαθα να λειτουργώ. Άλλωστε, κοντά στους Αλόνσα Ιλούγια, έχουμε εκλογές. Τα βάρη αυτά πάλι θα έρθουν στις πλάτες μου και όφυλα πάντα να είμαι προετοιμασμένος, αλλά θα έλεγα και ενημερωμένος για τι ακριβώς συμβαίνει στην δράμα μας, που πράγματι θα έλεγα θέλει μια ιδιαίτερη προσοχή και για την συνέχεια. Μεταξύ αυτών των ζητημάτων ήταν και το ζήτημα των καταστημάτων κράτησης στον Νικηφόρο, όπου υπάρχουν εκκρεμότητες. Το έργο αυτό, από ό,τι θα θυμάται εδώ ο συμπατριώτης μας και συμπατριώτησές μας, θα σημειώσω, το παραδώσαμε ως Νέα Δημοκρατία και ο ίδιος ως βουλευτής, ενώ είχε παραμείνει στεγνό σε εισαγωγικά από το 2007, το 2014 το παρέδωσα ο ίδιος με δικές μου προσπάθειες και με τον τότε Δήμαρχο Παραμεστίου, τον κύριο Καγιάγουλου, στο 92%. Αυτό μέσα και από τη Βουλή είχε απαντήσει ο τότε Υπουργός, ο κύριος Παρασκευόπουλος. Στη συνέχεια πράγματι έγιναν, θα έλεγα, η ανακατανομή, μεταφέρθηκε η όλη λειτουργία στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και γι' αυτό ήταν αναγκαίο να συναντήσω τον Υφυπουργό, τον κύριο Οικονόμου και προηγούμενα συνάλφο, προκειμένου να δούμε την συνέχεια αυτού του έργου, γιατί υπήρχε μια εκκρεμότητα, υπήρχαν πιέσεις και από εδώ, από παιδιά μας, θα το πω, που είχαν πετύχει σε αυτή την προκήρυξη για να προσληφθούν. Πού ακριβώς βρισκόμαστε? Βεβαίως υπήρχε και από πλευράς του Διοικητικού Συλλόγου και υπάρχουν ζητήματα εκκρεμή σε ό,τι αφορά την δημιουργία και τρίτης έδρας εισαγγελικής για να μπορέσουμε να τα αποκριθούμε στους κρατούμενους, οι οποίοι ως ποινικοί κρατούμενοι εδώ θα έχουν τα διαδικαστικά τους, ενώ δικαστικές υποθέσεις. Έτσι λοιπόν ήταν αναγκαία η συνάντηση με τον Υφυπουργό, τον κύριο Οικονόμου, διότι είχαμε να προγραμματιστεί εκλογές για 9, όπως γνωρίζουμε, Απριλίου. Δυστυχώς είχαμε ένα τραγικό γεγονός και μακάρι να μην γινόντουσαν και εκλογές και να μην γινόταν και το τραγικό αυτό γεγονός, άσχετα τις εκλογές. Οι εκλογές τώρα μεταφέρθηκαν, πάμε για τέλους περίπου Μαΐου, άρα ήταν ανάγκη να δω και ο ίδιος πού θα πάμε στη συνέχεια, προκειμένου να μπουν σε λειτουργία το κατάστημα αυτό κράτησης, και το θεώρησα χρήσιμο να υπάρξει αυτή η συνάντηση. Πράγματι, μέσα στον Απρίλιο ήδη υπήρξε μια προκήρυξη για την κατάταξη ενός ορισμένου αριθμού, αλλά όπως είπε ο Υφυπουργός, μέσα στον Απρίλιο όσοι έχουν πετύχει θα καταταγούν, θα εισέλθουν στις φυλακές. Πλην όμως εντωμεταξύ χρειαζόταν και μια λειτουργία από πρόσωπα τα οποία έχουν μια εμπειρία, και γι' αυτό ήδη έχω κάνει και την κίνησή μου να έχουμε εδώ, ας το πω, ανθρώπους που έχουν να κάνουν με φύλαξη, αλλά με εμπειρία από άλλες φυλακές, για να ενισχυθεί. Όπως επίσης ήταν αναγκαίο, γιατί υπάρχει και μια συνεργασία με την αστυνομία ως κατεξοχήν υπεύθυνη για την ασφάλεια, την δημιουργία ενός τμήματος μεταγωγών. Πράγματι, ο Υπουργός λέει ορθά που κάναμε τη συζήτηση, θα πρέπει να δρομολογηθεί και μέσα στον Απρίλιο θα υπάρχει και αυτό το τμήμα μεταγωγών. Η ενίσχυσή του, όπως μου είπε αρχικά, θα γίνει εσωτερικά και συνέχεια θα υπάρξουν, αν θέλετε, και εφόσον χρειαστεί αναγκαία δύναμη, να υπάρξει και ενίσχυση.